Κυρίες και κύριοι, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων η σημερινή. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους υποψηφίους να έχουν καλή επιτυχία. Βρισκόμαστε στο φροντιστήριο Νέο Ξυλοκάστρου και εμείς το τηλεοπτικό μας κανάλι, πιστοί στο ραντεβού μας όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος λοιπόν, θα μεταδίδουμε τις λύσεις των θεμάτων κάθε μέρα που τα παιδιά διαγωνίζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα λοιπόν το μάθημα, το πρώτο μάθημα που διαγωνίστηκαν τα παιδιά ήταν η νεοελληνική γλώσσα. Θα μας πει, δίπλα μας ακριβώς βρίσκεται η φιλόλογος η Σοφία Εγκραβαρίτη, η οποία θα μας πει αν τα θέματα ήσαν βατά και αν δυσκολεύτηκαν τα παιδιά σήμερα που ήταν και η πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλή επιτυχία στα παιδιά και καλό κουράγιο στους γονείς. Χρειάζεται. Ναι. Τα θέματα ήταν σε σχέση με το διαδίκτυο και την γνώση. Βατά. Οι ασκήσεις ήταν εύκολες. Το κείμενο αρκετά εύκολο νόητο και μέχρι ώρα τα παιδιά είναι ευχαριστημένα και εμείς πάρα πολύ. Ήταν αναμενόμενο το θέμα. Είναι πολύ επίκαιρο και σύγχρονο, ούτως ή άλλως τα παιδιά έχουν άμεση σχέση με το διαδίκτυο, ίντερνετ, λόγω Facebook και τα σχετικά, οπότε δεν δυσκολεύτηκαν. Είμαστε προετοιμασμένοι ούτως ή άλλως και για το νέο σύστημα τώρα που ξεκινάει και οι υπολογιστές παίρνουν έτσι πολύ δυναμικά στην δασκαλία. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι. Επομένως, η πρώτη μέρα ξεκινάμε δυναμικά. Πολύ καλά, ναι, πολύ καλά. Ωραία. Να περάσουμε τώρα όμως, κύριε Γκρεβαρίτη, στις λύσεις των θεμάτων βεβαίως, σήμερα. Βεβαίως, ναι. Ωραία, ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα που ζητάει τη σύνταξη περίληψης του κειμένου. Το κείμενο είναι από τον ημερήσιο τύπο του κυρίου Πάσχου Μανδραβέλη. Η προτινόμενη περίληψη του φροντιστηρίου είναι η εξής. Ο αρθρογράφος αναγνωρίζει τη συμβολή του διαδικτύου στον εκδημοκρατισμό της γνώσης, ενώ παράλληλα απορρίπτει τις ενστάσεις που διατυπώνονται. Αρχικά επιβεβαιώνει με παραδείγματα αυτή την άποψη, στη συνέχεια παρουσιάζεται επιχειρήματα εναντίον αυτής της θέσης, τα οποία απορρίπτει. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο αφορά το φόβο για πιθανολογούμενους κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία. Το δεύτερο σχετίζεται με όσους κλεβάζουν την εξέλιξη της τεχνολογίας στο όνομα του ανθρωπισμού, αποσυνδέοντας τις δύο έννοιες. Το τρίτο τονίζει την ανισότητα στην πρόσβαση, υποστηρίζοντας ότι θα ξεπεραστεί σταδιακά. Επιπλέον, η ισότητα στο διαδίκτυο δημιουργεί μια νέα κοινότητα πολιτών, αλλά με επιπτώσεις όπως η πολυδιάσπαση της εμπειρίας και η αγωνία για την απορρόφηση της πληθώρας των πληροφοριών. Ολοκληρώνοντας, αποδίδει τη σύγχυση που επικρατεί στη μεταβατική εποχή που διανύουμε, εποχή ρευστότητας ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο. Το δεύτερο θέμα, το Β2α, ζητούσε να αναφέρουν τα παιδιά δύο τρόπους ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου και στη συνέχεια το Β' ερώτημα ζητούσε τη δομή της συγκεκριμένης παραγράφου. Η παράγραφος αναπτύσσεται με, πρώτον, τη μέθοδο της διαίρεσης και συγκεκριμένα η διαιρεταία έννοια είναι η γκρίνια, διαιρετική βάση είναι ο υπαρκτός εκδημοκρατισμός της γνώσης και τα είδη μέρη της διαίρεσης είναι η άρνηση της τεχνολογίας, η δευτερεύουσα σημασία του εκδημοκρατισμού της γνώσης και το ψηφιακό χάσμα. Ο δεύτερος τρόπος ανάπτυξης παραγράφου ήταν η μέθοδος των παραδειγμάτων, συγκεκριμένα αναφέρεται στο βιβλίο του Πολ Βιρίλιο, σε μία άποψη που αντλείται από την καθημερινή εμπειρία και σχετίζεται με τα παιδιά της Αφρικής και στην εκτύπωση της πρώτης βίβλου από το Γκουτεμβέργιο. Το Β' σκέλος, σχετικά με τη δομή της παραγράφου, έχουμε θεματική περίοδο, την πρώτη περίοδο της παραγράφου, σε αυτόν τον υπαρκτό εκδημοκρατισμό της γνώσης ορθώνονται τρεις γκρίνιες. Στη συνέχεια έχουμε σχόλια λεπτομέρειες μέχρι το τέλος της παραγράφου και θα πρέπει να δηλώσουμε ότι η περίοδος δεν υπάρχει. Το τρίτο θέμα ζητούσε να αιτιολογήσουν τα παιδιά τη χρήση των εισαγωγικών σε τρεις περιπτώσεις. Το πρώτο ήταν η πληροφοριακή βόμβα. Το δεύτερο είχε να κάνει με το τι να κάνω εγώ το εμβόλιο για το Αλτσχάιμερ όταν τα παιδιά της Αφρικής δεν έχουν ούτε ασπιρίνη για τον πυρετό. Και το τρίτο ήταν το παράδειγμα σε σχέση με το πληροφοριακό άγχος. Το πρώτο παράδειγμα, πληροφοριακή βόμβα, ήταν τίτλος βιβλίου, γι' αυτό ήταν μέσα στα εισαγωγικά. Το δεύτερο παράδειγμα είναι παράθεση αυτούσιων λόγων κάποιου, ευθύς λόγος δηλαδή. Και το τρίτο παράδειγμα είναι η ειδική ορολογία από το χώρο της επιστήμης της ψυχολογίας. Το δεύτερο ερώτημα ζητούσε να βρουν τα παιδιά από το κείμενο πέντε παραδείγματα μεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας. Εμείς αναφέρουμε ενδεικτικά
5. Είχε και άλλα το κείμενο, αν κάποιος μαθητής έχει γράψει κάτι άλλο. Το πρώτο παράδειγμα είναι το κύμα εκδημοκρατισμού. Στη συνέχεια ορθώνονται τρεις γκρίνιες, η πλημμύρα αιρετικών κειμένων, η επανάσταση έως το προχωρεί και το τελευταίο, το παλιό δεν έχει πεθάνει. Επισημαίνουμε πάλι ότι υπάρχουν και άλλα παραδείγματα στο κείμενο. Το τέταρτο θέμα, Β4, Α και Β, έχει να κάνει με συνώνυμα-αντώνυμα. Τα συνώνυμα των λέξεων που προτείνονται είναι τα εξής. Πιθανόν, ενδεχόμενον. Το ξεχνάς, προτείνουμε το λησμονείς αδιαφορείς. Κατακερματισμός, κατατεμαχισμός, πολυδιάσπαση. Μετατρέπεται, μεταβάλλεται. Διασπείρει, σκορπίζει. Και το β' ερώτημα ζητούσε αντώνυμα των λέξεων υπαρκτό, ανύπαρκτο, άρνηση, αποδοχή, σίγουρος, αβέβαιος, προσβάσιμο, απροσπέλαστο, λογικό, παράλογο. Πάλι είναι ενδεικτικές απαντήσεις. Μπορεί κάποιος μαθητής να έχει γράψει κάτι άλλο που να είναι εξίσου σωστό. Στο θέμα της έκθεσης ζητούσε τα εξής. Ως ομιλητής σε ημερίδα που οργανώνει το σχολείο σου με θέμα τη χρήση του διαδικτύου, να αναπτύξεις τις απόψεις σου σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στη διάδοση της γνώσης, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί δημιουργικά στο πλαίσιο του σχολείου. Επισημαίνουμε τα εξής, ότι το επικοινωνιακό πλαίσιο είναι ομιλία σε ημερίδα που οργανώνει το σχολείο. Το ύφος είναι σχετικά επίσημο, καθώς ο ομιλητής δεν απευθύνεται μόνο στους μαθητές του. Τα ρηματικά πρόσωπα είναι αποδεκτά όλα, εκτός από το β' ενικό. Προσφώνηση. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί καθηγητές, συμμαθητές και συμμαθήτριες. Πρόλογος. Έχουμε τρεις προτάσεις για πρόλογο. Θα τις εκθέσουμε και τις τρεις. Σύντομη αναφορά στην ιστορία του διαδικτύου. Μπορεί ο ομιλητής να αναφερθεί στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και Διαβίου Εκπαίδευσης να οργανώσει το ψηφιακό σχολείο. Δεύτερη πρόταση, εναλλακτικά και πιο άμεσα λαϊκή οικία για τους μαθητές, αναφορά στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, Facebook και Twitter, όπου οι μαθητές δαπανούν άφθονο χρόνο, αγνοώντας την προσφορά του διαδικτύου στον τομέα της γνώσης. Τρίτον, αφορμή για την ομιλία, τα γεγονότα σε χώρες του αραβικού κόσμου, όπου οι πολίτες εξεγέρθηκαν αφού χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο ως πεδίο ανταλλαγής απόψεων και επιχειρημάτων και φορέα συνεννόησης. Και πάμε στο πρώτο σκέλος της έκθεσης, που είναι σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στον τομέα της γνώσης. Η γνώση δεν μπορεί να περιοριστεί στο στενό κύκλο του σχολείου. Προσεγγίζεται γενικότερα και αφορά όλους τους τομείς του επιστητού. Πρώτον, σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες προσέγγισης της επιστημονικής γνώσης. Οι μηχανές αναζήτησης με τις οποίες οι μαθητές είμαστε εξοικειωμένοι παρέχουν τη δυνατότητα στον καθένα να έρθει σε επαφή με πληροφορίες που σχετίζονται με τις τεχνοκρατικές επιστήμες, τις νέες ανακαλύψεις στον χώρο της τεχνολογίας. Έτσι, οι μαθητές, και όχι μόνο, αποκτούμε ένα πολυβιβλίο που ανανεώνεται καθημερινά. Ταυτόχρονα όμως, ανοίγει ο δρόμος για την προσπέλαση σε τομείς που σχετίζονται με την ανθρωπιστική παιδεία και επιστήμες όπως η ψυχολογία, η ιστορία, η κοινωνιολογία, η φιλοσοφία και φυσικά η λογοτεχνία. Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών εγκυκλοπαιδιών, αλλά και ηλεκτρονικών λεξικών και μεταφραστών, στοιχεία που ενισχύουν άμεσα και σχετικά αξιόπιστα το πλήθος των γνώσεών μας. Δεύτερον, το διαδίκτυο επιπλέον μας ψυχαγωγεί, γεγονός που διευρύνει τον κύκλο της γνώσης. Η επαφή με τις πιο εκλεκτές μορφές τέχνης, όπως το θέατρο, ο κινηματογράφος, η μουσική, οι εικαστικές τέχνες, ακόμη και τα κόμιξ, βαθαίνει και πλαταίνει το γνωστικό πεδίο του ανθρώπου. Ας μην ξεχνάμε τις εκπληκτικές δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία και δίνει την ευχέρεια στο χρήστη να περιηγηθεί ανέξοδα και άκοπα σε μουσεία, εκθέσεις ζωγραφικής, σε αρχαιολογικούς χώρους, ακόμα και να περιηγηθεί σε πόλεις που απεικονίζονται στο διαδίκτυο με τη βοήθεια δορυφόρου. Τρίτον, τέλος, ακόμη και οι ηλεκτρονικές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των γνώσεών μας. Σκεφτείτε πως με την ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων, πληροφοριών, ιδεών, επιχειρημάτων, τη δημιουργική σύγκρουση, αντιπαράθεση και διαλεκτική, κατορθώνουμε να γινόμαστε σοφότεροι και ικανότεροι από πριν, άρα και πιο ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Μία μεταβατική προτινόμενη παράγραφος είναι η εξής. Όλα τα παραπάνω, κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Όμως, όπως συμβαίνει με κάθε τεχνολογικό επίτευγμα, το διαδίκτυο, αν δεν το χειριστούμε ορθά,
μπορεί να φυτρώσει και άνθη κακίας. Οπότε επιβάλλεται το σχολείο ως κοινωνικός αλλά και μοναδικός θεσμοθετημένος και αξιόπιστος φορέας να συνδράμει στη δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου. Δεύτερο ερώτημα. Τρόποι δημιουργικής αξιοποίησης του διαδικτύου στο πλαίσιο του σχολείου. Αναθεώρηση του μαθήματος πληροφορικής και στενή διασύνδεσή του με το διαδικτυακό χώρο. Επαφή με σελίδες επιστημονικής και όχι με υλικό επικίνδυνο για την ψυχή και την υγεία του νέου. Ενσωμάτωση της χρήσης του διαδικτύου στην ψηφιακή τάξη και αξιοποίησή του στους διαδραστικούς πίνακες. Δεύτερον, αξιοποίησή του από το διδακτικό προσωπικό, ενημέρωση, επιμόρφωση, διαβίου εκπαίδευση. Ο καθηγητής οφείλει να αντιληφθεί ότι πλέον δεν είναι η πηγή της γνώσης αναμφισβήτητη αυθεντία, αλλά ο ρόλος του επιβάλλεται να είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός. Τέλος, η ασύλληπτη ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία και ειδικότερα ο κυβερνοχώρος δεν πρέπει να παραγωνίσει την ανάπτυξη των ανθρωπιστικών σπουδών. Μόνο έτσι το διαδίκτυο θα καταστεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των ανθρώπων και ειδικότερα των μαθητών. Επίλογος, προτροπή να αφιερώσουν οι μαθητές λιγότερο χρόνο στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και στις συζητήσεις σε διάφορα αθλητικά και κοινωνικά φόρουμ και να αξιοποιήσουν το σύνολο των γνώσεων που προσφέρει το διαδίκτυο. Χρειάζεται επίσης και αποφώνηση. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, ακόμη και αν έγινα δυσάρεστος. Αυτές ήταν οι απαντήσεις για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας από το Φροντιστήριο Νέο Ξυλοκάστρου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους μαθητές και καλή συνέχεια στα μαθήματα επιλογής που εξετάζονται το Σάββατο.